Θεόδωρος Χονδρόγιανος θα μας μιλήσει για τον ελληνικό στρατό στη χώρα του Χωσέ. Έρωτας, ποδόσφαιρο, τζόγος και όχι μόνο. Έπεσε στο χέρι μου αυτό το βιβλίο και λέω ωραίο θέμα. Στη χώρα του Χωσέ. Πώς σου ήρθε η ιδέα για αυτό το ωραίο βιβλίο? Καταρχάς, όταν μπήκα στρατό, όπως όλοι όσοι μπαίνουν, φρικάρουν λίγο γιατί αφήνουν όλη τους τη ζωή απ' έξω, δεν κάνουν τίποτα από αυτά που κάνουν στη ζωή τους, δεν το κάνουν στο στρατό. Εγώ το μόνο πράγμα που μπορούσα να κάνω μέσα που έκανα και έξω, και ουσιαστικά το μόνο πράγμα που ξέρω να κάνω στη ζωή μου, είναι να γράφω. Έτσι, αποφάσισα να κρατήσω ημερολόγιο, να γράφω σε δευτέρια, στο χέρι προφανώς, γιατί δεν είχα μαζί μου υπολογιστή, και αυτό με βοηθούσε λίγο και να αντιμετωπίσω καλύτερα και τις δυσκολίες, να τις βάζω στο χαρτί. Είχε έτσι έναν καθαρτικό εξομολογητικό χαρακτήρα. Ποια θεώρησες ότι είναι τα κακώς κείμενα, έτσι όπως είναι τώρα ο στρατός? Νομίζω ότι ο στρατός γενικά έχει έναν παρακολουθηματικό χαρακτήρα όσον αφορά την κοινωνία. Δηλαδή, η κοινωνία προχωράει με, να πούμε, 100 χιλιόμετρα την ώρα. Ο στρατός προχωράει με 50 χιλιόμετρα, προς το καλύτερο κι αυτός, αλλά πιο αργά από την κοινωνία. Και όντως υπάρχουν κάποια κείμενα που παραμένουν κακώς, να το πω έτσι. Όπως ένα θέμα είναι η ομοφοβία. Δηλαδή, εγώ είδα στρατιώτες άλλους να κάνουν bullying σε ένα άτομο που έλεγε ανοιχτά ότι είναι εγγύη στο στρατόπεδο, το οποίο το παιδί τελικά πήρε και αναβολή. Ένα άλλο πράγμα ήταν μια έτσι εχθρικότητα προς τους μουσουλμάνους. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι όταν περνάμε τις μεταθέσεις που είμαστε στη Θήβα, ο ανθιπολογαγός είπε σε ένα παιδί που ήταν μουσουλμάνος ότι εσύ θα πας με μετάθεση στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Του είπε ο ανθιπολογαγός ότι ξέρεις κάτι, σας πάμε εκεί, σας τους μουσουλμάνους, γιατί δεν ξέρουμε την κρίσιμη ώρα, θα πάτε με τους απέναντι. Άλλα κακά ήταν, για παράδειγμα, η κακή εκπαίδευση, δεν σου μαθαίνει τίποτα το σύστημα. Πέρασες κομμάτι πανδημίας μέσα. Ναι, ήταν full. Ήταν στο δεύτερο, ουσιαστικά στο τρίτο κύμα. Πώς ήταν η πανδημία μέσα στο στρατό? Το ευτύχημα για το στρατό είναι ότι έχει πάρα πολύ νέους ανθρώπους, άρα εκεί δεν υπήρχε πολύ μεγάλος κίνδυνος όχι να κολλήσεις, αλλά να πάθεις κάτι, είτε να πεθάνεις, είτε να πάθεις κάποια, να το περάσεις βαριά. Το πρόβλημα εκεί ήταν ότι ο στρατός, όταν εγώ μπήκα, μετά από λίγο έγιναν στο γενικό πληθυσμό έξω τα εμβόλια προσβάσιμα σε όλους. Ωραία. Ωστόσο δεν υπήρξε, αυτό ήταν ένα από τα κακοσκήμενα, δεν υπήρξε μέρημνα να εμβολιαστούμε όλοι, ούτε υποχρεωτικά, ούτε τα στελέχη, ούτε οι φαντάροι. Πιστεύω ότι αυτό οφειλόταν σε αρκετά μεγάλο βαθμό στο ότι δεν θα βγαίνανε οι υπηρεσίες, γιατί άμα κάνεις εμβόλιο βγαίνεις ελεύθερης υπηρεσίας. Άρα σου λέει, δεν θα έχουμε ποιος να βγάλει τις υπηρεσίες, άρα αφήστε το. Άρα εγώ πιστεύω ότι αυτό που θα ήταν καλύτερο ήταν να υπάρξει μια ευαισθητοποίηση νωρίτερα για να εμβολιαστούμε, γιατί στο στρατό είναι αδύνατο να κρατήσεις αποστάσεις. Έρωτας, ποδόσφαιρο, τζόγος είναι σημεία αναφοράς στη στρατηγική ζωή. Για λέγε τώρα γι' αυτό. Ένα από αυτά τα πράγματα που είτε σε κρατάει όρθιο, είτε σε βασανίζει από την άλλη, είναι ο έρωτας. Ο στρατός, επειδή είναι ένα μέρος στο οποίο είναι ανδροκρατούμενο, με όλα τα σημειολογικά που έχει αυτό και τα αρνητικά, μάλλον εξειδανικεύει λίγο τη γυναίκα εκτός. Όλο αυτό το πράγμα. Η γυναίκα με αυτόν τον ευγενικό της χαρακτήρα και μέσα ως αξιωματικός παίζει ένα ρόλο, δεν θέλω να πω μητρικό, αλλά κάπως καθαρτικό. Επίσης έχει πολύ στοίχημα και αυτό πάει επειδή πια έχουμε και τα κινητά μέσα. Συνδέεται και με τον τζόγο αυτό. Συνδέεται με τον τζόγο και αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ το είδα πρώτη φορά εκεί. Πολλά νέα παιδιά με κινητό, ρουλέτα, τζόγος, χαρτιά. Ποια σκηνή από εδώ κρατάς για όλη τη ζωή? Θα κρατήσω τη σκηνή που είμαι στο λιμάνι πια, έτοιμος να φύγω από το νησί και είμαι στη Χίο, περιμένω το καράβι, φεύγει εκεί αργά και εκεί καταλαβαίνω ότι στεναχωριέμαι. Όλη τη θητεία βρίζεις, βλαστημάς την ώρα και τη στιγμή που μπήκες και όλες τις ταλαιπωρίες σου και όλα αυτά. Όταν βγαίνεις, χωρίς να το έχεις καταλάβει, έχεις φτιάξει μια δεύτερη ζωή. Έχεις τους φίλους σου, έχεις τις θετικές εμπειρίες, έχεις τις αρνητικές, έχεις αναπτύξει μια προσωπικότητα. Ξαφνικά όλο αυτό καταλαβαίνεις ότι εκεί που πίστευες ότι το ανεχόσουν για 6 μήνες, ήταν πια κομμάτι πια της ζωής σου. Και εκεί πας σε ένα βαθύτερο επίπεδο και ανερείς δεύτερη φορά, χάνεις ένα δεύτερο εαυτό σου. Να είσαι καλά, καλός πολίτης. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Εδώ και καιρό.